τροχαία δυστυχήματα. Θα μας βάλει στο κλίμα της επόμενης σύνδεσης η Βάλια. Έχει συλλέξει κάποια στοιχεία. Στοιχεία βέβαια από το ΕΣΥ πρώτα, τον Ακριβώς, Σύλλογο. Ακριβώς, από το Σύλλογο Εθελοντών λοιπόν, Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων. Ναι. Αφορούν λοιπόν τα θανατηφόρα τροχεία, τους ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους στην άσφαλτο. Δυστυχώς μιλάμε για ένα μεγάλο αριθμό. Μπορούμε να δούμε και τη σχετική κάρτα που έχουμε ετοιμάσει για το πρώτο τρίμηνο. Μάλιστα, αν μπορούμε να κάνουμε και λίγο zoom, λίγο να δούμε τα στοιχεία με ευκρίνεια, μεγαλύτερη ευκρίνεια. 2022, πάμε να δούμε λοιπόν 8 συνάνθρωποι μας χάθηκαν στο βωμό της ασφάλτου. Βλέπουμε και δίπλα τους Δήμους, στους Δήμους Ηρακλείου 3 άνθρωποι, στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων 3 και στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος 2 άτομα. Περνάμε στα Χανιά, είχαμε 2 νεκρούς συγκεκριμένα, ο Δήμος Πλατανιάς θρύνει 2 ανθρώπους. Στο Ρέθυμνο 1 νεκρός στο Δήμο Μηλοποτάμου και στο Λασίθι 1 νεκρός στο Δήμο του Αγίου Νικολάου. Αναφορικά τώρα με τις ηλικίες, μπορούμε να δούμε λοιπόν τις ηλικίες. 5 συνάνθρωποι μας ηλικίας 18-25 ετών. Ακόμα 5 ηλικία 36 έως 55 ετών και 55 πλάς, 2 συνανθρωποί μας. Θα πρέπει να πούμε από τους 12 συνανθρώπους μας συνολικά, 8 άνδρες και 4 γυναίκες, 8 οδηγοί και 4 επιβαίνοντες. Να περάσουμε στους μήνες. Τον Ιανουάριο είχαμε 4 νεκρούς, τον Φεβρουάριο 1 νεκρό και με ο πιο φωνικός μήνας, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, είναι ο Μάρτιος με 7 νεκρούς και πρόσφατα βεβαίως διπλά θανατηφόρα. Και μιλάμε για ένα τρίμηνο και χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο τρίτος μήνας. Mm-hmm. Περί τα τέλη βρισκόμαστε, ακριβώς. 22 σήμερα. Ακριβώς. Και όταν το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι είχαμε μόλις 5 νεκρούς, φέτος δυστυχώς μιλάμε για 12 νεκρούς. Άρα ο πιο φωνικός μήνας είναι ο Μάρτιος, κρατάμε αυτό, με 7 συνανθρώπους μας να χάνονται Μάλιστα. στο βωμό της ασφάλτου και τελειώνουμε με τις ημέρες. Τι λένε τα στατιστικά με τα μέχρι στιγμή στοιχεία που έχουμε. Ημέρα που έχουν σημειωθεί τα περισσότερα. Τετάρτη, περί τα μέσα της εβδομάδας. Τα μέσα της εβδομάδας. 6 συνάνθρωποι μας την Τετάρτη, μάλιστα 9 Μαρτίου, είχαμε και τα διπλά θανατηφόρα αντιστοιχήματα στο Ηράκλειο. Το Σάββατο 4 νεκροί, Κυριακή και Τρίτη από μία ημέρα. Μάλιστα. Το βασικό συμπέρασμα ποιο είναι? Ότι μιλούσαμε τα περασμένα χρόνια για ένα αιματοβαμμένο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Πλέον προκύπτει μέσα από τα επίσημα στοιχεία σε αυτό το πρώτο τρίμηνο ότι μιλάμε για ένα αιματοβαμμένο επαρχιακό οδικό δίκτυο για περιοχές της ενδοχώρας που βάφονται με αίμα. Ακριβώς. Πρώτα στη λίστα είναι τροχαία δυστυχήματα σε επαρχιακό οδικό δίκτυο. Ακριβώς. Ακολουθεί ο ΒΟΑΚ και έχουμε μόλις ένα ατύχημα εντός πόλεως. Μάλιστα. Λοιπόν, Βάλια, να σε ευχαριστήσω πολύ. Μας έβαλε στο κλίμα η Βάλια και θέλω να πάμε λίγο στον κύριο Κωνσταντίνο Καλοκύρη, πρόεδρο Σωματείου Εκπαιδευτών Οδικών και Κυκλοφοριακής Αγωγής στον ομό Ηρακλείου. Την καλησπέρα μας, πρόεδρε. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά. Θέμα νοοτροπίας, θέμα υποδομών ή ένας συνδυασμός? Θα έλεγα ότι είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων που έρχονται τα ατυχήματα. Σαφώς και φταίνε οι οδικές υποδομές. Αλλά σημαντικός παράγοντας στο όλο θέμα των ατυχημάτων είναι και ο παράγοντας άνθρωπος. Μπορούμε τώρα να συζητήσουμε ένα-ένα, αν θέλετε, τα κομμάτια αυτά. Βέβαια. Πάμε στον παράγοντα άνθρωπο, να αφήσουμε για το τέλος τις υποδομές. Τα λάθη τα οποία κάνει ένας οδηγός με αποτέλεσμα να χάνει τη ζωή του ή να αφαιρεί τη ζωή από κάποιον άλλον οδηγό. Από την εμπειρία σας, ποια είναι τα σημαντικότερα λάθη? Είναι η υπερτίμηση των αποτύπων μας είναι τις περισσότερες φορές που μας οδηγούν στα ατυχήματα. Δηλαδή, νομίζουμε ότι μπορούμε να περάσουμε από κάπου, νομίζουμε διάφορα πράγματα τα οποία δεν εκτιμούμε καλά και έρχεται το ατύχημα. Μάλιστα, υπερβολική ταχύτητα, αντικανονικές προσπεράσεις, κατανάλωση αλκοόλ. Χρήση τηλεφώνου, όλα αυτά είναι παράγοντες που φέρνουν πάρα πολύ συχνά τα θανατηφόρα ατυχήματα. Μάλιστα, πού θα πρέπει να εστιάσουμε? Έρχεστε καθημερινά σε επαφή με τη νέα γενιά, με μικρά παιδιά. Έχουν ήδη μια λάθος νοοτροπία όταν πιάνουν το τιμόνι με έναν εκπαιδευτή οδήγησης δίπλα? Τι πιστεύετε? Κοιτάξτε να δείτε, όλο αυτό πρέπει να ξεκινήσει από τις μικρότερες βαθμίδες. Δηλαδή, η κυκλοφοριακή αγωγή, το λέμε και το φωνάζουμε. Θα έπρεπε ήδη να έχει μπει στην προσχολική στην εκπαίδευση. Από τα πρώτα στάδια της εκπαίδευσης, από το νηπιαγωγείο, από το δημοτικό, θα πρέπει να γίνεται εντατικά. Δεν θα πρέπει να υπολείπεται αυτό σε κάτι. Σε σχέση με τη γλώσσα, σε σχέση με τα μαθηματικά. Πρέπει να γίνει βίωμα. Πρέπει οι οικογένειές μας να δίνουμε τις σωστές κατευθύνσεις στα παιδιά μας ναι. και να είμαστε τα παραδείγματα για αυτά.
Δεν γίνεται να οδηγάμε και να μην μποράμε εμείς στη ζώνη. Το παιδί γράφει στο σκληρό και όταν θα το δει αυτό και δημιουργηθεί σωστά στο μυαλό του, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει. Μάλιστα, το θέμα θα πει τώρα κάποιος τι να το κάνεις να μπει, ξέρω εγώ, κυκλοφοριακή αγωγή στο δημοτικό. Την ίδια ώρα, 6, 7, 8 χρονών, πιάνει τη μόνη ένα παιδί στην ενδοχώρα, στο χωριό, σε ένα αστικό κέντρο με τον πατέρα του δίπλα. Ναι, εντάξει, είναι οι περιπτώσεις τέτοιες που συνήθως σε χωριά, από μικρές ηλικίες, δεν γίνονται ατυχήματα. Αλλά θα πρέπει να δούμε εδώ και το εξής. Ότι ναι, μεν γίνονται τα δυστυχήματα, γιατί δυστυχήματα είναι τα περισσότερα, έτσι. Αλλά να δούμε και το θέμα. Στα δυστυχήματα είναι ποιο. Τι έφταξε, ο χειρισμός του αυτοκινήτου, δεν ξέρουν να το χειρίζονται. Προφανώς ξέρουν να το χειρίζονται. Δεν πηγαίνουν όπως πρέπει να πάνε. Δεν εφαρμόζουν τον κώδικα. Δεν είναι το πρόβλημα ο χειρισμός του αυτοκινήτου, σαν αυτοκίνητο. Είναι ότι πάνε πιο γρήγορα από ό,τι πρέπει. Δεν το χειρίζονται καλά και έφερε το δυστύχημα. Και το αλκοόλ σε συνδυασμό με τη χρήση μη χρήση ζώνης και κράνους. Φέρνουν τα αποτελέσματα αυτά. Μάλιστα. Πού οφείλεται η μετατόπιση του αριθμού των τροχαίων συμβάντων από το ΒΟΑΚ τους τελευταίους μήνες στο επαρχιακό δικό δίκτυο σε περιοχές της ενδοχώρας? Ενδεχομένως να οφείλεται στην όχι τόσο μεγάλη κίνηση που έχει αυτή την περίοδο ο ΒΟΑΚ λόγω ναι. και της μη τόσο πολύ μεγάλη κυκλοφορία, εν πάση περιπτώσει. Αλλά να είστε σίγουροι ότι τους καλοκαιρινούς μήνες, και χωρίς να θέλω να γίνω ο μάντης κακών προβλέψεων, θα έρθουν αυτά τα δυστυχήματα. Και πρέπει να προσέχουμε όλοι μας για να τα αποτρέψουμε αυτά. Τώρα, στην ενδοχώρα έχουν παρατηρήσει τώρα τον τελευταίο καιρό σοβαρά δυστυχήματα, που σημαντικός παράγοντας μπορεί να έπαιξε το αλκοόλ, η κούραση και το ξενύχτη. Μάλιστα. Υποδομές της Κρήτης, πόσες συζητήσεις έχουμε κάνει. Ξεκινήσαμε την τοποθέτησή σας και την τοποθέτησή μου, ξεκινήσαμε από το θέμα της νοοτροπίας. Έρχονται και υποδομές για να ολοκληρώσουν αυτό τον φαύλο κύκλο των συζητήσεων και των τοποθετήσεων, που η αλήθεια είναι μέχρι και σήμερα κακά τα ψέματα δεν έχουν οδηγήσει πουθενά. Ναι, βέβαια. Και οι δρόμοι μας χρειάζονται αναβάθμιση, το δικό δίκτυο, είτε είναι επαρχιακό, είτε είναι ο ΒΟΑΚ, ο λεγόμενος ΒΟΑΚ. Η σήμανση πρέπει να είναι η σωστή σήμανση, γιατί παρατηρούμε πάρα πολύ συχνά και είναι λάθος η σήμανσή μας, το ίδιο και η σηματοδότηση. Και ο ελλιπής φορτισμός με τις διαγραμμίσεις παίζει ένα σημαντικό κομμάτι το να μπορέσει να κρατηθεί ένας οδηγός όπως πρέπει στο οδόστρωμα. Δρόμος Καρμανιόλα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Ποιος είναι κατά τη γνώμη σας, πού πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, παντού πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, πού θα πρέπει να εστιάσουμε σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, τι πιστεύετε? Παντού είναι οι δρόμοι μας επικίνδυνοι, αλλά πρέπει να εστιάσουμε τώρα στον δρόμο του Αρκαλοχωρίου και ο δρόμος της Μεσάρας θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Βέβαια. Γιατί είναι σημεία τα οποία δεν έχουν διαχωριστικό διάσωμα, με αποτέλεσμα αν κάνει ένα αυτοκίνητο λάθος από τη μία κατεύθυνση να το πληρώσει άδικα το άλλο από πέρα. Είναι αυτό το στοιχείο, βέβαια. Κύριε Καλοκύρη, να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε πάλι. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.